Εκείνη μου επιτρέπει στον ελληνικό. Εννοείται. Επιβάλλεται. Πάρα πολύ κουρασμένη. Αυτός δεν είναι κουρασμένος. Έχω τη δουλειά εδώ. Έχω την καινούργια μου δραστηριότητα ως επιχειρηματία στο παιδικό σταθμό που έχω ανοίξει στο Happy Faces. Δηλαδή δηλώνεις έλικο εκείνου παύλα επιχειρηματίας. Εκεί είμαι στο επιχειρηματικό κομμάτι. Ούτε νηπιαγωγός είμαι, ούτε δασκάλα είμαι, ούτε παιδαγωγός. Και δεν πάω να προσποιηθώ ότι είμαι. Αλλά εκεί ως ναι, επιχειρηματική είναι η ιδιότητά μου. Γιατί επέλεξες τώρα να ανοίξεις ένα δικό σου παιδικό σταθμό, να κάνεις μια δική σου δουλειά. Δεν είσαι ύφεση, εννοείς η ανάπτυξη. Σε ρωτάω, γιατί φαντάζομαι ότι όταν πήγες στο ΤΕΒΕ να κάνεις έναρξη, θα ήσουν μόνη σου, δεν θα κάνεις εκεί. Πήγα στο ΤΕΒΕ, όχι για την έναρξη. Στο ΤΕΒΕ πήγα για να πάρω τη βεβαίωση ότι δεν οφείλω στο δημόσιο κτλ. Και όντως ήταν μόνο ένας κύριος μπροστά μου. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ήταν κάτι που είχα σκεφτεί εδώ και καιρό, στο πίσω, που είχα φυλάξει το πίσω μέρος του μυαλού μου και τελικά υπέθεσα ότι είναι μια καλή εποχή, όχι οικονομικά, έτσι, γιατί δεν υπάρχει μια καμπή σε κάθε είδους ανάπτυξη στη χώρα μας αυτή τη στιγμή και θα υπάρχει δυστυχώς για αρκετά χρόνια ακόμα. Ήθελα να κάνω και κάτι άλλο. Είσαι η κλασική Ελληνίδα μάνα, έχεις στο μυαλό σου ότι ο γιος σου που είναι τώρα 4 ετών στα 25 του θα ήταν καλά να βρει ένα καλό κορίτσι και ότι εσύ πρέπει να δουλέψεις πολύ για να το εξασφαλίσεις το μέλλον του. Κοίταξε, από τώρα να σκεφτώ στα 25 να βρει μια καλή κοπέλα, όχι, ούτε που με περνάει στο μυαλό, από το μυαλό. Το να εργάζομαι εγώ για να του εξασφαλίσω το μέλλον του και βασικότερα καλές σπουδές και μια πολύ σωστή παιδεία ακαδημαϊκή, γιατί είναι δύο τα είδη. Η παιδεία που παίρνεις από το σπίτι σου, που νομίζω ότι είναι το 60-70% και ίσως και λίγο παραπάνω, και η υπόλοιπη είναι η πανεπιστημιακή, ακαδημιακή παιδεία που θα πάρεις τη μόρφωσή σου, την εκπαίδευσή σου. Γι' αυτό δουλεύω από τότε που γεννήθηκε. Θέλω δηλαδή να γίνεις άνθρωπος αυτοδημιουργητός, ανεξάρτητος, να πατάει γερά στα πόδια του, φιλελεύθερος και μορφωμένος σε όλα τα επίπεδα. Ένας καλλιεργημένος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα. Καλός δεν λέω γιατί είναι. Το καλό παιδί πώς το ορίζεις? Βλέπω τη συμπεριφορά του απέναντί μου, απέναντι στους τρίτους, απέναντι στους φίλους του. Αυτοκριτική κάνεις? Κάθε μέρα. Το βράδυ πριν κοιμηθείς? Όχι, και μέσα στη μέρα. Το βράδυ δεν αντέχω. Το βράδυ με το που θα κοιμηθεί ο Αλέξανδρος, να μετά από μία ώρα, μία μισή το αργότερο, έχω κοιμηθεί. Αλλά μέσα στη μέρα, όταν βλέπω ότι έχω κάνει κάποια λάθος επιλογή, ότι θα έπρεπε να χειριστώ μία κατάσταση διαφορετικά, εκεί ξέρεις, το σκέφτομαι. Όταν έκανες ένα μεγάλο λάθος στη ζωή σου, όπως αυτά που κάνουμε όλοι μας, ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης αυτοκριτικής που είχες εκείνη την περίοδο, του ότι δεν είχες χρόνο να σκεφτείς τι έκανες? Σε πολύ μεγάλο λάθος, ναι. Επηρεασμένη από συναισθηματικές καταστάσεις, δεν ήθελα να το δω. Όχι, δεν το έβλεπα. Ενδόμηχα, ξέρεις, μέσα μου το έβλεπα, αλλά δεν ήθελα να το παραδεχτώ. Ήθελα τη φλούσα. Αυτό γίνεται περισσότερο στις γυναίκες. Ναι, μπορεί, είμαστε πιο ρομαντικές. Κάνεις ένα επάγγελμα στο οποίο κυριαρχεί ανασφάλεια. Εσύ πώς κατάφερες να βρεις τις ισορροπίες και να είσαι καλά με τον εαυτό σου? Το στομάχι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η παλιά είχα πάθει νεύρωση, την καταπολέμησα με υπαθητική, έχω σπαστική κολίτη, έχω πάρα πολλά. Όλα αυτά από το άγχος. Και τελικά αξίζει τον κόπο? Τον κόπο όχι, στην ουσία δεν τον αξίζει. Αλλά η μαγεία αυτή της επαφής με τον κόσμο, την ώρα που τους διασκεδάζεις ή που εκφράζεσαι μέσω τραγουδιών συναισθήματα που έχεις βιώσει στο παρελθόν ή που βιώνεις στη συγκεκριμένη στιγμή, απλά καλύπτει εκείνη την ώρα με ένα πέπλο την ασχήμια του πράγματος και στο ωραιοποιεί. Αν
αύριο ξυπνούσες και έπαιρνες την απόφαση μόνη σου, χωρίς να σε επηρεάσει κάποιος, να τραγουδάς σε μία ταβέρνα, σε μία μουσική σκηνή στο Ψηρή, μπροστά σε 50 άτομα. Θα σκεφτώσουν τα δημοσίευματα που θα έλεγε «Η Έλλη Κοκκίνου απέτυχε», «Η Έλλη Κοκκίνου το ένα», «Η Έλλη Κοκκίνου κάνει πίσω». Κανείς δεν το πίστευε ότι θα ήταν δική μου απόφαση. Ναι. Γιατί όλοι ψάχνουν να σε επιβαρύνουν, αν θες, ή να σε χτυπήσουν τόσο εγωγικών με κάποιο τρόπο, γιατί αυτό τους κάνει να αισθάνονται πιο καλά αυτοί. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που χτυπούν με όποιο τρόπο μπορούν τους άλλους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εννοώ, είναι για να αισθανθούν εκείνοι καλύτερα. Για να αισθανθούν αυτοί ανώτεροι. Υπάρχει ο καλός τρόπος να σχολιάσεις κάτι κακό, κάτι αρνητικό και ο κακός. Εγώ πιστεύω και έχω μάθει πλέον με τον καιρό ότι μπορείς να χάσεις πάρα πολύ εύκολα το δίκιο σου από τον τρόπο σου. Από τον τρόπο που θα πεις, που θα διεκδικήσεις, που θα απαιτήσεις κάποια πράγματα. Αυτό το έκανες εσύ ή έβαζες συνεργάτες σου να μιλήσουν με δημοσιογράφους? Όχι, εγώ προσπαθώ να διεκδικώ αυτά που αξίζω με πολύ γλυκό τρόπο πλέον. Παλαιότερα θα έλεγα ότι ήμουν πιο επιθετική. Είχα μπει σε ένα τρυπάκι που ούτε εμένα μου άρεσε. Βέβαια, ναι. Μπορώ να το πω με φρύτητα αυτό και με ειλικρίνεια. Ήμουν λίγο πιο επιθετική. Αποκαλυπτική Έλλη Κοκκίνου και θέλω να πάμε να δούμε.